αδιανόητη κτηνοδία που προκάλεσε οργή και αποστροφή αποκαλύφθηκε τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας στο Ηράκλειο. Άγνωστοι εισέβαλαν σε μονοκατοικία και εκτέλεσαν κυριολεκτικά δύο μικρόσωμα σκυλιά. Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο σοκαριστικό είναι και πόσο άδικο για δύο ζωντανά τα οποία ήταν μέσα στην αυλή τους και απλά υπερασπιζόταν το δικό τους σπίτι. Το έγκλημα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των γειτόνων που άκουσαν τους πυροβολισμούς, έγινε μάλιστα στο φως της ημέρας. Λίγα λεπτά από τη στιγμή που η ιδιοκτήτρια του σπιτιού έφυγε για να επισκεφθεί μια φίλη της στο διάστημα από τις 7:20 έως τις 8:10. Άκουσαν στις 7:30 το απόγευμα, μισή ώρα που είχα φύγει, τρεις πυροβολισμούς. Και μάλιστα αναστατώθηκαν γιατί ήταν με τις οικογένειές τους, τα εγγόνια τους και τους έκανε εντύπωση τόσο δυνατές ο θόρυβος από τις βολές τόσο κοντά στα σπίτια τους και λέγανε καλά έχουν κατέβει κυνηγοί κάτω στα... εδώ μες στα σπίτια μας. Η ιδιοκτήτρια επέστρεψε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στο σπίτι για να βρεθεί μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα. Σε κατάσταση σοκ ενημέρωσε την αστυνομία. Η εκτίμηση είναι ότι είναι από καραμπίνα κυνηγητική. Βρήκαμε τους πλαστικούς κάλικες δίπλα στα σώματα των σκυλιών μου και βρέθηκαν πολλά σκάγια και στην αυλή. Τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα της αστυνομίας για το πόσο δράστης απέκτησε πρόσβαση στο σπίτι και πώς εκτέλεσε τα δύο σκυλάκια είναι φρικιαστικά. Βρήκαμε το σύρμα στην περίφραξη λυγισμένο. Ανέβηκε ο δράστης προφανώς πάνω στο πέτρινο κομμάτι του φράχτη και από εκεί ανέβηκε σε ψηλότερο σημείο στην καγκελόπορτα. Γιατί έτσι φαίνεται και η γωνία που έχουν χτυπηθεί τα ζώα ότι είναι από εκεί. Μου κάνει εντύπωση ακόμη και ο τρόπος που τα σκότωσε. Δεν θα μπορούσε πολύ εύκολα να ρίξει μια φόλα. Νομίζω ότι του άρεσε περισσότερο η διαδικασία του να δει τα σκυλιά να πέφτουν. Αυτό κάνει ακόμα πιο αδιαστική την πράξη του. Γιατί στα 3 μέτρα το να πυροβολήσεις με μια καραμπίνα, ένα ζώο 10 κιλών, το οποίο δεν είχε περιθώριο να αντιδράσει. Φρίντα. Το πρωί της Δευτέρας πραγματοποιήθηκε νεκροτομή και στα δύο σκυλιά, ενώ η αστυνομία σαρώνει την περιοχή αναζητώντας υλικό από κάμερες, αφού η υπόθεση είναι εξαιρετικά σοβαρή, καταδεικνύοντας ως αδίστακτο και επικίνδυνο το δράστη. Δύο είναι τα σενάρια που εξετάζει η αστυνομία. Να επρόκειτο για διαρρήκτη που προσπάθησε να μπει στην αυλή για να κατευθυνθεί προς το σπίτι, αλλά θορυβήθηκε από το γάβγισμα των σκυλιών. Είτε μοναδικός του στόχος να ήταν να εξοντώσει τα άτυχα σκυλιά. Το ένα το οποίο ανήκε στην ιδιοκτήτρια του σπιτιού και ένα αδέσποτο στο οποίο παρήχε καταφύγιο για να το προστατεύσει. Συνεργείο της σήμανσης έχει περισυλλέξει από μινάρια από τα φυσίγκια και δείγματα γενετικού υλικού από το φράκτη και την πόρτα για την ταυτοποίηση του δράστη.